20-30 χρόνια μετά από μένα, είχε ένα τύχημα από το οποίο και επιβίωσε και τα λοιπά. Και αντί να κάνω και τα θερόγελια, εγώ τα τάματα, να πάω στην Τίνο και να ανέβω εγώ καθιστώ επάνω που κανένα Θεό δεν ζητάει να κάνει στο Ταρσάν, σκέφτηκα να μπορέσω να βοηθήσω κόσμο που χρειάζεται ανάγκη. Και έτσι κατέληξα εκεί στο Κιβωτό. Ναι, ναι. Ναι. Και μετά σιγά σιγά προχωρήσαμε και τα άλλα κτίρια και τέτοια. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι 20 χρόνια, γιατί δεν είναι ούτε 20 μέρες ούτε 20 μήνες, είναι 20 χρόνια. Αυτό που έβλεπα και στον πατέρα Αντώνιο ήταν ότι έβλεπα σε μια συνεχή στοργή, ένα ενδιαφέρον. Μοναδικό βέβαια, διότι εδώ τα δικά σου παιδιά και κάποια στιγμή αγαναχτήσει, πόσο μάλλον με ξένα και τόσα πολλά. Είχατε παρατηρήσει τίποτα περίεργο αναφορικά με τις συνθήκες, δηλαδή σε δομές, σε τιμωρίες που αναφέρουν τώρα, είχατε δει τίποτα τέτοιο? Το μόνο που θυμάμαι είναι, ξέρω εγώ αν έκανε κανένα παιδάκι τιμωρία, το έβαλε στην τείχο, στη γωνία τιμωρία. Όπως κάνουν και στα σχολεία δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, αυτό όλο που ακούω, αλλά πιστεύω ότι τα λάθη του ήταν ότι ξανήθηκε πολύ. Δηλαδή, που να ξέρω τώρα στο Βόλο τι συμβαίνει, στη Χίο ή από εδώ ή από εκεί. Και δεύτερον, και πιστοποιητικά να ζητούσε από τον κάθε εθελοντή, δηλαδή καλά εμένα δεν μου ζητήθηκε τίποτα, αλλά και να είχα ποινικό μητρό, μπορεί εγώ να είχα την ανομαλία, να χαίδευα τα παιδάκια, δηλαδή από, αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει. Ναι. Μέσα στους τόσους εκατοντάδες εθελοντές, αν κάποιος έκανε κάποια τέτοια κίνηση. Γι' αυτό βέβαια εγώ το αποκλείω, δηλαδή που λένε βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Όσα χρόνια ήσασταν εσείς εκεί, είχατε ακούσει κάποιο παράπονο γονέα, παιδιού, κάποια καταγγελία? Ναι, ποτέ. Ποτέ. Τα θύματα, χωρίς να πούμε βέβαια ονόματα, αυτά που λένε ο 19χρονος που δήθεν καταγγέλει για ασέλγη, εσείς το γνωρίζετε? Τους συγκεκριμένους μόνο φυσιογνωμικά θα γνωρίζουν κάποια από τα παιδάκια. Ναι. Αλλά ξέρετε τι πιστεύω μεταξύ μας. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ήταν τόσα πολλά τα χρήματα. Μια φορά είχα δει και του Χριστόδουλου, ας πούμε, τη φωτογραφία στο γραφείο. Ναι. Και λέω, σου δίνει τίποτα βοήθεια. Μου λέει, ίσα από τις δωρεές πρέπει να του δίνω εγώ 10%. Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι τελικά δεν ήταν τόσα πολλά τα χρήματα, επειδή τα διαχειριζόταν μόνος του και δεν τα μοίραζε από εδώ και από εκεί, πιστεύω αυτό τον έφαγε. Και καταλήξαμε τώρα εδώ. Από πολλά λεφτά πιστεύω αυτό ήταν το κίνητρο. Και από εκεί και πέρα δεν ήταν δύσκολο και να συγκοφαντηθεί και το ένα και το άλλο. Εσείς στον Κολονό διδάσκατε? Σε ποια δομή διδάσκατε εσείς, σε ποια δομή ήσασταν καθηγητής? Ακαδημία Πλάτων. Στην Επίμαχη που λένε ότι... Και καταλήξαμε στην αρχή μας στο καφενείο, μετά πήγαμε σε έναν όροφο μιας πολυκατοικίας, εκεί επί της κεντρικής λαφόρης της Λανούρμα. Από όσο βλέπατε εσείς με την εμπειρία 20 ετών, γιατί νομίζω δεν υπάρχει πιο έμπειρος δηλαδή στο κομμάτι αυτό. Είδατε ποτέ να έχει πολυτελή βίο είτε ο πατέρας Αντώνιος είτε η πρεσβυτέρα, αυτά που λένε και τα λοιπά? Όχι. Μαμάξια δήθεν και... Και πιστεύω ότι τον έφαγαν οι ζηλιάριδες εισαγωγικά που δεν μοίραζε το χρήμα σε άλλους. Ήταν πολλά τα λεφτά για να ξεκινήσουν όλα αυτά. Και στο κάτω κάτω, ας είχε αναλάβει η πολιτεία ή η θρησκευτική ηγεσία, ναι. Η ηγεσία και η πολιτική αυτό το έργο που έκανε αυτός. Κατάλαβα. Που είχαν αναλάβει εκείνοι, που εκείνοι όφυλαν να αναλάβουν. Κάποιοι λένε ότι δήθεν υπάρχουν και κλουβιά. Εσείς τι έχετε να πείτε, είχατε δει ποτέ εσείς κλουβί? Άρα είναι, είναι ψεύδι όσα καταμαρτυρούν. Εφόσον γιατί κι άλλοι θελοντές μας έχουν μιλήσει, ουδής έχει παραδεχθεί ότι υπάρχουν εντε κλουβιά. Το πιστεύω βέβαια, το χρήμα που λένε διαφέρει και προσωπικότητες και το ένα και το άλλο, θα μπορούσε να είχε, γιατί είναι γλυκό το χρήμα, θα μπορούσε από τα τεράστια ποσά που κινούνται εκεί μέσα να είχε μεταφέρει στο όνομά του διάφορα αυτά. Απλά από ό,τι βλέπετε, δεν είναι. Διαβάζω δηλαδή. Τίποτα, 100.000 μόνο, 130. Ότι η περιουσία αυτή τεράστια έμενε στην Κιβωτό, δεν είχε μεταγραφεί κάτι. Έτσι. Αυτό το θεωρείς και ανθρώπινο κάποια στιγμή όταν έχει και Άγιος να είσαι. Ναι, βέβαια, εδώ κάνουν άλλα και άλλα τώρα. Ο καθένας έχει μια τιμή. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις? Οποιοςδήποτε, λέμε άφαμα εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, αν όμως είναι τεράστιο το ποσό, και αυτό λέει ο καθένας έχει μια τιμή, ποτέ δεν λέει αστεί. Όμως βλέπεις ότι πανάγανε τα εκατομμύρια και δεν τα άγιζαν.
Τα παιδιά τον αγαπούσαν, εσείς 20 χρόνια απλώς ήταν εκεί, πώς βλέπατε? Την είδα πιο πολλά ήταν κακοποιημένα, χωρίς πατέρα τον αντάλλον, τον είχαν στα Θεό του. Στα Θεό του. Πολλοί τον βλέπανε, τρέχανε, τον αγκαλιάζανε, τον κάνανε. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είχα μία αμφιβολία στο οικονομικό θέμα. Στο θέμα το ηθικό, δηλαδή το να πειράξει τα δάκια, να το χαϊδέψει, να κάνει να δείξει αυτό το τώρα διανόητο. Καμία αμφιβολία εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο, εγώ θα πέσω από τα σύννεφα πλέον. Πώς βλέπετε τώρα το ενδεχόμενο να κληθεί ανομωτή που λένε, άρα ουσιαστικά μπορεί να διαταχθεί και η προφυλάκησή του? Πώς πιστεύετε ότι, πώς το κρίνετε αυτό? Από εκεί και πέρα είναι νομικό το θέμα, δηλαδή μπορώ να το διαχειριστώ εγώ, αλλά και χίλια να μαζευτούμε και 5.000 και 10.000 να πάμε να πούμε, α, είναι αμέτου χαρακτήρος, εάν βρεθούν δύο οι οποίοι είτε βαλτοί ή οτιδήποτε και που ναι, εμάς μας χάιδευε, βλέπω ότι είναι πολύ, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχω κάνει 2-3 αναρτήσεις και πιάζουν και με βρίσκουν. Με βρήκε ένα κοριτσάκι που ήταν η πρώτη μου μαθήτρια. Ναι. Τώρα αυτή είχε γίνει νηπιαγωγός, όχι τώρα. Και πριν 10 χρόνια που η κόρη μου πήγε με το σχολείο να κάνουν κουλοθέατρο στα παιδάκια, η πρώτη μου μαθήτρια, η Μαρία, είχε γίνει από τότε νηπιαγωγός. Δηλαδή, το πόσο παιδιά βρήκαν τον δρόμο της εξαιτίας του, αυτό δεν είναι, εκτιμάται. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτήμητη αξία που θα όφελε και η θρησκευτική και η πολιτική ηγεσία να το καταλάβει. Ναι, βέβαια. Πώς βλέπετε τώρα τη λειτουργία της δομής με την παρούσα διοίκηση, έτσι? Είδαμε κάποιες εικόνες, δεν ξέρουμε, εξετάζουμε ακόμα. Δεν ασχολούμαι, δεν ασχολούμαι, τι κάνουν. Απλώς διάβασα ότι αλλιώς ήταν τα Χριστούγεννα. Ναι. Εντάξει, αυτό εξετάζεται το βίντεο, δεν ξέρουμε. Κάποιους τρίτους που έχουν το μοδελτιστεί θετικά εκεί και είναι τεράστια τα Χριστούγεννα, η διαφορά του με το πώς περνάγαν τότε τα παιδάκια και πώς περάσαν τα Χριστούγεννα. Πώς κρίνεται έτσι σαν έμπειρος άνθρωπος την στάση της εκκλησίας και της πολιτείας εξ αρχής? Πιστεύετε ήταν βιαστική, ήταν σωστή, το έκανε για να προστατεύσει τα παιδιά? Πώς την κρίνετε εσείς έτσι σαν το πιο παλιό στέλεχος, ας πούμε, της... Εγώ το θεωρώ πολύ βιαστικό αυτό, ειδικά ο Χριστόδουλος. Ο Ιερώνυμος, ναι. Ναι, που τον έπαψε από τα καθήκοντά του. Σε αργία, δεν τον καθαίρεσε. Ναι, σε αργία. Καθένας έχει το δικαίωμα της αθότητας πριν να αγωνιστεί το οτιδήποτε. Εσύ έχετε κληθεί από κάποια αρχή έτσι προς κατάθεση ή να συνεπικουρικά ή όχι ακόμα? Έχετε κληθεί από κάπου? Όχι, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Αυτά που είπαμε και να τα συζητήσουμε, να τα καταθέσουμε οπουδήποτε, δεν είναι ένα πρόβλημα. Γιατί και εγώ θα κληθώ, δηλαδή. Δεν είναι... Και εγώ είμαι δικηγόρος και έχω μιλήσει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπάρχουν 4 εναντίον του μόνο. Εμείς έχουμε βγάλει 30 ανθρώπους υπέρ του, μεταξύ των οποίων ιερείς. Επώνυμα όλα, έτσι, επώνυμη. Δεν υπάρχει. Γιατί... Νομίζω και η δική μου η κατάθεση θα είναι βαρύνουσα, διότι 20 χρόνια δεν είναι λίγο. Καλά, βέβαια. Δεν μην πήγαινα κάθε μέρα, εγώ σταμάτησα το 2000. Καταρχήν, εγώ πήγα κάνοντας υποτίθεται ένα τάμα ενός έτου. Αλλά ήταν τέτοια η λατρεία που έβλεπα, μάλλον το έργο του, που είχα τόσο συγκινηθεί και έβλεπα και τα παιδάκια πώς ζητάγανε μια τέτοια βοήθεια, είτε από κύριον είτε από μένα, που έμεινα 20 χρόνια και σταμάτησα. Γιατί είχε πια τόσο τυποποιηθεί η όλη υπόθεση, δηλαδή είχαν γίνει πια τάξεις. Υπήρχαν καθηγητές που δεν ήμουν καθηγητής. Ναι. Υπήρχαν καθηγητές που πήγαιναν τακτικές ώρες, τακτικά ωράρια. Εγώ δεν μπορώ να το ακολουθήσω αυτό, γιατί μπορεί να είμαι συνταξιούχος, αλλά είχαν άλλες δραστηριότητες. Οπότε γι' αυτό και σταμάτησα. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος που σταμάτησα να πηγαίνω. Ναι, ναι. Δεν μπορούσα πια το τυποποιημένο ωράριο να ακολουθήσω. Κατάλαβα. Μετά οργανώθηκε και έγινε ολόκληρο κανονικό σύστημα, δηλαδή. Ναι. Εδώ καταρχήν όταν πήγαμε τότε, που είχε η κόρη μου από το κοιτάσιο, από το Λίμπη και κάνανε κλωθέντα στα παιδάκια που πήγαινε στον Πλάτωνα, το νηπιαγωγείο της Κιβωτού ήταν ανωτέρω επίπεδο από τον Πλάτωνα, ας πούμε, με το ιδιωτικό σχολείο κτλ. Ήταν όλα στην εντέλεια, έλαμπα. Ναι. Από κάθε άποψη. Πάντως στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για το...